Ας φύγουμε για λίγο από την πολιτική επικαιρότητα, να δούμε κάτι διαφορετικό. Τον Ηρακλή και τον Θησέα σε virtual reality θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν διεθνώς οι φανατικοί των ηλεκτρονικών παιχνίδιων μέσα στον επόμενο χρόνο. Είναι το πρώτο αμυγός ελληνικό παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει στην αγορά και πίσω του βρίσκονται 20 Θεσσαλονικής, ειδικοί του χώρου των υπολογιστών. Οι τρεις διάστατες περιπέτειες των ηρώων είναι παρμένες από τα αυθεντικά κείμενα της ελληνικής μυθολογίας. Μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν κερδίσει τη συμπάθεια των μικρών παιδιών και όχι μόνο. Τον πρώτο λόγο στη δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχουν εταιρείες από την Αμερική, η Ιαπωνία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Την απουσία της χώρας μας από τον δυναμικό και ραγδαία ανεπτυσσόμενο αυτό κλάδο έρχεται να καλύψει μια ομάδα Θεσσαλονικαίων. Πιστεύουμε ότι και οι Έλληνες μπορούν να κάνουν παιχνίδια και μπορούν να κάνουν παιχνίδια που μπορούν να ανταγωνιστούν παιχνίδια των προηγμένων τεχνολογικά, ας πούμε, κρατών, είτε Αμερική είτε στην Ευρώπη, και θέλαμε να το αποδείξουμε. Το πρώτο είναι ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα ευχαριστηθεί να κάτσει να το παίξει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο εμείς θα θέλαμε να παίξουμε και δεν υπήρχε. Το παιχνίδι απευθύνεται σε μικρά και μεγάλα παιδιά και αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει μόνο ψυχαγωγικό αλλά και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Το παιχνίδι είναι για παιδιά ηλικίας 9 έως 99 ετών. Κατά βάση είναι ψυχαγωγικό. Από εκεί και πέρα θέλουμε να δώσουμε έναν κάπως εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με την έννοια πια ότι επειδή έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την αρχαία Ελλάδα σε τρισδιάστατο κόσμο, να μπορέσεις να γνωρίσεις πώς ακριβώς ήταν η αρχαία Ελλάδα στην συγκεκριμένη χρονολογικά εποχή που μιλάμε. Μιλάμε την εποχή της μυθολογίας, δηλαδή την εποχή του Ηρακλή και του Θησέα. Το παιχνίδι αυτό έρχεται να ανατρέψει τη συνήθεια πολλών κατασκευαστών να βομβαρδίζουν τα παιδιά με ανύπαρκτους και φανταστικούς ήρωες της αρχαίας Ελλάδας αλλά και της μυθολογίας. Αυτό που προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι είναι κατά κάποιον τρόπο να αποκαταστήσουμε την ελληνική μυθολογία. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ιστορικοί στη μυθολογία και να μην έχουμε ένα συνοθήλευμα από διάφορα μυθεύματα και μύθους που όλα πάνε σε έναν ήρωα, βλέπεις τον Ηρακλή να γνωρίζεται με τον Θησέα, να πολεμάει μαζί με την Ανδρομέδα και να γίνονται όλα αυτά τα περίεργα που κάνουν οι Αμερικάνοι και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι για τη μυθολογία μας. Εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε μια διάσταση πιο κοντά σε αυτό που θα πρέπει να είναι για εμάς η μυθολογία, πιο κοντά στο εκπαιδευτικό αντικείμενό της, μια και ουσιαστικά και εκεί πρέπει να δώσουμε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει σε πρώτη φάση στην ελληνική αγορά. Οι στόχοι όμως των κατασκευαστών είναι πιο φιλόδοξοι. Ο στόχος μας είναι παγκόσμια διανομή και εκείνο που επιθυμούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το παιχνίδι μέσα στα 10 πρώτα της κατηγορίας του. Έχουμε και την, ας πούμε, τον κρυφό πόθο να κάνει υπερήφανους τους Έλληνες για ένα αντικείμενο παραγωγής στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που δεν θα το περίμενε κανείς από μια ομάδα 20 ατόμων. Το παιχνίδι θα είναι έτοιμο και θα κυκλοφορήσει αρχικά στην ελληνική αγορά τα Χριστούγεννα του 2001. Αισιόδοξο.